Όταν προχθές οι κύριοι Ζαχαρίας Μίχας και Μιχάλης Ιγναντίου συνυπέγραφαν ένα άρθρο το οποίο τα έχει σπάσει στο διαδίκτυο, το οποίο είχε ως βασικό τίτλο «Την αυτοπαρέτηση από την αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων που ισοδυναμεί με αυτοκτονία» και εξηγούνταν οι λόγοι, οι περισσότεροι σκέφτηκαν, ιδίως γιατί και οι δύο ασχολούνται πολύ με τα γεωστρατηγικά, τα γεωπολιτικά, αυτούς τους λόγους. Έλας όμως που ήρθε σήμερα ο Κροατής, ο Μιχάλης, να μας πει ότι από εκεί που πλήρωνε τη γεώτρηση 1700, του ήρθε το μπιλετάκι 4400 και έτρεχε πρωί-πρωί στο υποκατάστημα της ΔΕΗ, στη Μεσαράδη, θα κάνει ο άνθρωπος. Όλα αυτά δείχνουν ότι καλές οι μεταβάσεις, τα πράσινα κτλ. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις με στρατηγική, συγκροτημένα και κυρίως με όλη την κοινωνία και με το μικρότερο δυνατό κόστος για την πλειονότητα. Να ένα παράδειγμα. Μέχρι να φτάσεις εκεί, τι κάνεις? Και οι δύο συνυπέγραψαν ένα άρθρο που είπαν ότι αυτή την περίοδο, γιατί κοιτάξτε, το έχουμε δει εδώ το θέμα, έτσι, εισαγάγουμε αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο πανάκριβο με τις τιμές που έχουν πάει, το δικό μας δεν το συζητάμε, και λέει η Τουρκία, παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Το λέει στο πεδίο. Στην Κύπρο, ανατολικά της Κρήτης, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Λέω λοιπόν σήμερα να ακούσετε τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, ο οποίος είναι διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και συνεργάτης στο Defense Point. Καλημέρα, κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού να φανταστείτε εσείς τώρα, Πέμπτη Παρασκευή το άρθρο, ότι σήμερα εμείς θα είχαμε ένα ακροατή που του ήρθε ταμπλάς κυριολεκτικά για τη γεώτρησή του? Είναι πολύ σημαντικό θέμα, δεν είναι αστείο. Έχει ενεργειακή κρίση, μπορεί να έχει απολύξεις που θα επηρεάσουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει με προγραμματισμό, δεν πρέπει να γίνει με ιδεολογικό χαρακτήρα και με βάση ιδεολογήματα που ενίοτε από πίσω κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα ή επιθυμία άρων-άρων να δημιουργήσουμε παγκοσμίως στην προκειμένη περίπτωση μια νέα αγορά, αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο ώστε να μην επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία, διότι μπορεί εμείς να εισαγωγικά να ομφαλοσκοπούμε, διότι είναι λογικό να μας ενδιαφέρει το σπίτι μας πάνω απ' όλα. Πρόκειται όμως, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας είναι παγκόσμιο και αν το πρόβλημα κλιμακωθεί θα απειληθεί η παγκόσμια οικονομία και οι συνέπειες μπορεί να είναι τουλάχιστον δραματικές. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν επηρεάζονται οι πολύ μεγάλες χώρες, οι πολύ μεγάλες οικονομίες, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία για να δούμε τι θα υποφέρουμε εμείς οι ίδιοι. Σωστά. Τώρα, το άρθρο αυτό λαμβάνει υπόψη του την παγκόσμια συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση και ορθώς λέει, λαμβάνει υπόψη του αυτή τη μεταβατική περίοδο ποιες είναι οι δυνατότητες ενεργειακά και πολύ περισσότερο επικεντρώνεται στην Ελλάδα, βάζει όμως και ζητήματα αναπόφευκτα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, διότι στην Ελλάδα πολλά χρόνια συζητάγαμε αυτό που κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ως θέσφατο και παραδοχή, την ύπαρξη φυσικού αερίου. Φτάνουμε στην πηγή, ποτέ δεν πίνουμε νερό, ξεσπάει τώρα η ενεργειακή κρίση και είστε από αυτούς που το συμπεριλαμβάνει στο άρθρο αυτό, κύριε Μίχα, ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και μία απάντηση σε αυτή την ενεργειακή κρίση, ως μεταβατικό βεβαίως καύσιμο το φυσικό αέριο. Το ζήτημα της παγκόσμιας ασφάλειας δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ενεργειακή ασφάλεια. Οι πηγές πρωτοπαραγωγικές είναι λιγότερες από όσες θα θέλανε οι χώρες, γι' αυτό αναπτύσσονται και πάρα πολύ μεγάλοι ανταγωνισμοί. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον έχει ανοίξει ένα τεράστιο μέτωπο στην περιοχή της Μεσογείου. Όλος τυχαίως από την εποχή της Αραβικής Άνοιξης μέχρι και τώρα η περιοχή και σχεδόν όλες οι χώρες της περιοχής είναι άνω κάτω. Οι απειλές, η στρατιωτικοποίηση, όλα αυτά συνδέονται αν όχι αποκλειστικά και με το ζήτημα το ενεργειακό. Αυτή είναι η δική μου η ανάγνωση και πιστεύω, νομίζω ότι να συμμερίζεται η πλειοψηφία των αναλυτών. Κατά συνέπεια δεν μπορείς να διαχωρίσεις το γεωστρατηγικό κομμάτι. Το ποιος επικρατεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτός ο οποίος είναι διατεθειμένος να υπερασπίσει τα εθνικά του συμφέροντα και τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Το να αξιοποιήσεις τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους που βρίσκονται στις θαλάσσιες ζώνες που δικαιούσε είναι το πρώτο βήμα, είναι το πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις να ανατάξεις την οικονομία σου και να αποκτήσεις το ρόλο της επόμενης μέρας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην μετά, μεταψυχροπολεμική εποχή, δύο φορές το μετά.
Οπότε έχουμε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας υπό ανάδυση. Γι' αυτό υπάρχει και το χαρακτηριστικό της αστάθειας. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα θα ηρεμήσουν και θα αναδυθεί ένας καινούριος κόσμος στην περιοχή. Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας? Η Ελλάδα δεν μπορεί να κρύβεται. Διπλωματικά το έχει πετύχει. Προσπαθεί να καλύψει το έδαφος 15 χρόνια αδράνειας και στο στρατιωτικό κομμάτι. Για να μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία του τι συμβαίνει, βλέπουμε ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, παρότι γνωρίζει πολύ καλά ότι οι αιτιάσεις της δεν καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας σε καμία περίπτωση. Ευτυχώς για μας αυτό προκάλεσε μια σειρά από αντισυσπηρώσεις και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα, και αυτή η υπόθεση έχει αρκετό μέλλον ακόμα μπροστά. Το άρθρο το συγκεκριμένο είναι το αποτέλεσμα μια σειρά συζητήσεων που έχουμε κάνει με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, τον οποίο το συμβουλεύομαι πρώτον γιατί είναι ένας εξαιρετικά τοποθετημένος στρατηγικά στην Ουάσιγκτον και έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση που εγώ δεν μπορώ να έχω εκ των πραγμάτων. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να μοιραστεί τις πληροφορίες που έχει με τους συναδέλφους του. Σωστό. Και σε μεγάλο βαθμό με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκαθαρίσω την εικόνα η οποία άρχισε να αποκρισταλώνεται από την εποχή που οι σημαντικοί επιστήμονες στην Ελλάδα φώναζαν και έλεγαν: παιδιά, υπάρχει πλούτος υδρογων ανθράκων. Όλη η πλειοψηφία μέχρι και τους λιδωρούσε, η πλειοψηφία πολιτικών, αναλυτών, για διάφορους λόγους ο καθένας, για τους δικούς του λόγους. Η ουσία είναι ότι σε πολλές από τις εκτιμήσεις τους αποδείχθηκαν μετριοπαθείς και τα κοιτάσματα ήταν ακόμα μεγαλύτερα. Και οπότε εκ των πραγμάτων έχουν μια αυξημένη αξιοπιστία όταν λένε ότι σε συγκεκριμένες περιοχές κάτι γίνεται. Αυτό πλέον έχει καταστεί συνείδηση και ξέρουμε ότι είναι. Όταν αυτά τα πράγματα προσμετρούνται σε δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια, κάποιοι τα ανεβάζουν πολύ πιο ψηλά, προφανώς εικόνα θα έχουμε μόνο αν μπει τρυπάνι σε αυτές τις περιοχές, είναι τουλάχιστον εθνικά αυτοκτονικό και οικονομικά και γεωστρατηγικά να μην συμμετέχουμε σε αυτό το παίγνιο. Από τη στιγμή που το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί και αποδειχθεί ως το μεταβατικό καύσιμο προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εφόσον αυτό ισχύει και εφόσον η Ελλάδα δεν το αρνείται το φυσικό αέριο και θέλει να καταστεί κόμβος, δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ και ο Μιχάλης για ποιο λόγο πρέπει να φιλοξενούμε μόνο ξένο φυσικό αέριο σε αυτό στον κόμβο που θα το δίνουμε σε όλους τους υπόλοιπους και να μην έχουμε και ελληνικό, το οποίο εμάς θα μας κοστίζει πολύ φθηνότερα. Είναι εντελώς παράλογη η όλη η συζήτηση. Κανείς δεν λέει όχι σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το να προχωρήσουμε και τα έσοδα που θα υπάρξουν, επειδή είναι πολύ μεγάλα από τις ανανεώσιμες, από την αξιοποίηση των υδρογων ανθράκων, μπορεί να χρηματοδοτηθεί έρευνα που θα καταστήσει βιώσιμη την ενεργειακή τροφοδοσία από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διότι το πρόβλημα, όπως ξέρουμε, είναι ότι δεν μπορεί να καλυφθεί το δίκτυο. Η αποθήκευση. Διότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί η ενέργεια. Πολύ απλά. Έχετε δίκιο. Άρα έχουμε τρομερή ευκαιρία ως Ελλάδα να συνεισφέρουμε πραγματικά στην πράσινη επανάσταση και όχι με τώρα αστεία να μηδενίσουμε εμείς το ενεργειακό μας αποτύπωμα που είμαστε το 0,15 παγκοσμίως στη στιγμή που εκείνα είναι το 30% και να το μηδενίσουμε εμείς, θα καταστραφούμε οικονομικά και το impact, το αποτέλεσμα στην παγκόσμια εξίσωση θα είναι εντελώς μηδενικό. Άρα ο πρωταθλητισμός που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ναι μεν ακούγεται όμορφα, είναι επικοινωνιακά πάρα πολύ σωστός, πρέπει όμως να επενδυθεί και με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, με επιχειρήματα που μας δίνει το διεθνές περιβάλλον, για να μην αυτοκτονήσουμε. Κύριε Μίχα, και θα πάω μετά στα γεωπολιτικά. Έχετε απόλυτο δίκιο και βάζετε και μία παράμετρο, κατά τη γνώμη μου, από τις ορθότερες που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα. Διότι, κοιτάξτε, πρακτικά αυτή τη στιγμή, με τη βίαιη απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα, λειτουργούν οι μονάδες με εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η μετάβαση στις ΑΠΕ, γιατί στην Ελλάδα είναι μόνο ανεμογεννήτριες, είναι πάλι εισαγόμενη τεχνολογία. Εσείς λέτε, ρε παιδιά, να αξιοποιήσουμε το δικό μας φυσικό αέριο που θα μας έρθει και πιο φθηνά σε αυτή την περίοδο της μετάβασης και τα χρήματα που προσφορίζουμε να τα επενδύσουμε για δική μας τεχνογνωσία και τεχνολογία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι καλύτερο. Ας μην είναι καν δική μας, ας είναι κτήμα παγκόσμιο. Μάλιστα. Σωστό. Αρκεί να συμμετάσχει η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, να είναι η συνεισφορά της Ελλάδας στην Ιφίλιο. Και να μην πληρώνει το μεγάλο της απολυτοποίησης, αλλά με σωστό τρόπο. Και να μην πληρώνει και ο Κοσμάκης τις γεωτρήσεις από 1700 ξαφνικά 4-300 του ήρθε συγκοπή του αλλού σήμερα. Πείτε μου όμως, βάζετε και μία γεωπολιτική διάσταση. Λέτε ότι, κοιτάξτε, καλά όλα τα άλλα.
Διαβάζω το απόσπασμα. Αλλά αν η Ελλάδα δεν εκμεταλλευτεί τους υδρογονάθρα και στην ΑΟΣΔΙ, στο φυσικό αέριο, κάποια στιγμή θα το πράξει η Τουρκία, η οποία το προωθεί με πράξεις και μάλιστα ίσως την οθήσουν και εταίροι μας που θα έχουν ζωτική ανάγκη το φυσικό αέριο. Η ιστορία δεν συγχωρεί λάθη και παραλήψεις. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι της λογικής ότι ό,τι και να αποφασίσουμε εμείς, αν τίθεται ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και υπάρχουν τα πολύ μεγάλα κοιτάσματα που υπάρχει εκτίμηση ότι υφίστανται σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, εάν εμείς αρνούμαστε να κάνουμε τέτοιες απολύψεις και μόνο για να ισορροπήσουν οι τιμές μέσω αύξησης της προφοράς του αγαθού, αν και υπάρχουν και αλλού που μπορούν να πάνε οι εταιρείες, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα περιμένουν με εμάς ποτέ να αποφασίσουμε αυτό. Μπορεί να επηρεάσει και την άποψη που έχουν διεθνείς καθοριστικοί παράγοντες στο ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο. Δεν θέλεις εσύ, okay, εμείς θα τα βγάλουμε, ας μην είναι δικά σου, ή θα βγούνε και θα πάνε στην αγορά, γιατί πρέπει να ισορροπήσει η αγορά. Θα γίνει με κάποιο τρόπο αυτό. Όσο εξακολουθούμε αυτό το παραμύθι που λέμε ότι δεν, δεν θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει και με δημόσιες δηλώσεις, αυτό θα επηρεάσει και τη γεωστρατηγική μας θέση. Είναι ηλίου φαϊνότερο τι θα συμβεί. Από τη μία πλευρά καλά κάνουμε και κρατάμε χαμηλό προφίλ για να μην τροφοδοτούμε τον ανεθερτισμό της Τουρκίας, χωρίς όμως να την έχουμε σταματήσει εκ των πραγμάτων. Αλλά άμα το πάμε και πολύ πολύ στην άκρη, μπορούμε να φέρουμε το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι στο φινάλε ρωτήσαμε ποια είναι η άποψη της Γαλλίας, των Εμμυράτων, των Ισραηλινών. Εντάξει, οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν κάθε λόγο να μην επιθυμούν, να μην καίγονται για την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων. Διότι η αύξηση της παραγωγής θα αυξήσει την προσφορά και θα μειώσει τις τιμές. Π.χ. το ρωσικό. Π.χ. το ρωσικό. Να πουλάει σε υψηλές τιμές. Είναι τόσο απλό. Το ρωσικό, για παράδειγμα. Δεν είναι, ή το αζέρικο, αν θέλετε, για να μην μπει κανείς. Δεν είναι κορόιδα, μάλιστα. Μα τώρα είναι δυνατόν στην Ελλάδα να μην καταλαβαίνουμε τόσες δεκαετίες εισαγωγής πανάκριβου φυσικού αερίου που ανεβάζει το κόστος στο βιομηχανικό, έχει καταστρέψει την ελληνική βιομηχανία και πόσα άλλα. Δηλαδή, άμα δούμε τα ποσά και τα αθροίσουμε κάθε χρόνο σε βάθος δύο δεκαετιών, τα ποσά που θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε από αυτά, καθώς για παράδειγμα είμαστε 15 χρόνια πίσω στην αξιοποίηση και στην έρευνα από την Κύπρο, αθροίζεται ένα ποσό που θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει αεροπλανοφόρα, και το λέω σχηματικά, όχι ότι τα χρειάζεται. Σχηματικά για την οικονομική ισχύ. Λέτε θα μπορούσε ποτέ να μην έχει πει στα μνημόνια. Λέτε να μην καταλαβαίνουν, κύριε Μίχα. Εδώ σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες της χώρας φυσικού αερίου, εισαγωγικές εταιρείες, προσφάτως εργάζονται πολιτικοί. Τι μου λέτε τώρα? Δεν καταλαβαίνουν γιατί, αλλά εδώ στο άρθρο βάζετε και την ιστορία της Κύπρου. Και εδώ έχετε και τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Σε αντίθεση με εμάς, πώς προχωράει εκεί η ιστορία, ιδίως όσον αφορά τα αμερικανικά συμφέροντα? Το επαναλαμβάνει σε άρθρο που ανάρτησε πριν από λίγο ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δοθεί το πράσινο φως στην Exxon Mobil να προχωρήσει και ότι δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία να κάνει, να παρέμβει διακόπτοντας, βραχυκυκλώνοντας τέλος πάντων την προσπάθεια αξιοποίησης των κοιτασμάτων. Αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια. Συνήθως ο Ερντογάν δεν προχωράει τόσο πολύ τις προκλήσεις για να αποφύγει καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Μένει όμως να αποδειχθεί. Η πληροφόρηση όμως που υπάρχει λέει ακριβώς αυτό. Διότι κολοσσοί του μεγέθους της Exxon Mobil και σε καταστάσεις ενεργειακής κρίσης αποτελούν συμφέρον εθνικής ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα κινητοποιούν και τις αεροναυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνεργασία με τους εταίρους. Ό,τι γίνεται σε συμμαχικό επίπεδο στην περιοχή της Μεσογείου δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Μιας και έχουμε την ευκαιρία να έχουμε συχνότητα το Διευθυντή Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και συνεργάτη του Defense Point, τον κύριο Μίχα, δράτω με τις ευκαιρίες και φεύγω λίγο από το άρθρο. Θέλω δύο ζητήματα το σχόλιο σας. Το πρώτο είναι αυτή η πληροφορία ότι ο κύριος Μπορέλ αρνείται να καταθέσει προσώρας στις συνεδρίες των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σήμερα προτάσεις για πιθανά μέτρα κατά της Τουρκίας για τα όσα έχουν συμβεί στα Βαρόσια. Αυτό πώς θα ακούταν να επιβεβαιωθεί? Τι γίνεται? Κοιτάξτε, η δική μου η οπτική θα μπορούσε να διατυπωθεί εάν πρώτα απαντηθεί το ερώτημα ποια είναι η θέση της ελληνικής πλευράς. Το επιθυμεί η ελληνική πλευρά έστω στο παρασκήνιο για να μην μπει στη διαδικασία να παρατεθεί με την Τουρκία και να ψηφίσει υπέρ των κυρώσεων της Τουρκίας ή να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση να θέλει να το καταψηφίσει προστατεύοντας την Τουρκία. Και όλα αυτά με βάση
την πρώτερη εμπειρία των περασμένων ετών. Είναι αθλειότητα αυτό το πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ισχύ, την οικονομική, μέσα σε μία μέρα να τελειώσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, διότι η εξάρτηση της Τουρκίας από το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Το ξέρουν, δεν επιθυμούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει την ενότητα για να επιβάλλει κανόνες στο γεωπολιτικό παιχνίδι την περιοχή αμέσου ενδιαφέροντος. Αν ήθελε, μπορεί να το λήξει σε μια μέρα. Αν όμως δεν μπούμε, δεν είμαστε βέβαιοι για το ποια είναι η ελληνική θέση και αν επιθυμεί αυτή την ενέργεια Μπορέλ, αν στο παρασκήνιο δηλαδή έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις και έχουμε πει εμείς μην το βάλει στο θέμα, αλλάζει το πράγμα. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είδα ότι παρακολουθήσατε επισταμένως τις συνεδρίες στο Παρίσι για τη Λιβύη, όπου μετήχε με παρέμβαση Μακρόν, καθοριστική σημασία και αυτό λέει πολλά, και η ελληνική πλευρά δια του Πρωθυπουργού και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν πάνε να φώναζε ο Ερντογάν, στο τέλος έστεινε έφυγε υπουργό. Καλά όλα αυτά. Στο διατάφτα, επειδή μιλάνε για εκλογές στη Λιβύη που ενδεχομένως να τους βάλει σε μια κανονικότητα. Σκέφτομαι, κύριε Μίχα, και εσείς είστε πιο έμπειρος. Τώρα, εκλογές στη Λιβύη, του Αρέγκα, ας πούμε, για παράδειγμα, και ένα σωρό άλλες φυλές. Καταλαβαίνετε πώς θα γίνονται οι εκλογές. Μην τις φανταστούμε σε εκλογικά τμήματα οργανωμένα. Όποιος έχει το χρήμα. Το χρήμα αυτή τη στιγμή το έχει ο Πρωθυπουργός, που θέλει να κατέβει και πρόεδρος, που είναι και κολλητός του Ερντογάν. Κάνω κάποιες τέτοιες σκέψεις. Πόσο ενθουσιασμένοι μπορεί να είμαστε. Είναι σχετικό το τι χρήμα έχει ο Πρωθυπουργός στα χέρια του, γιατί υπάρχουν και κάποιες κακές γλώσσες, ναι, που λένε ότι ο άνθρωπος αυτός χρωστάει σε όποιον μιλάει λιβικά και σε διάφορες άλλες χώρες της περιοχής, ενδεχομένως και τουρκικά. Και από αυτή τη διαδικασία προέρχεται και η εξάρτησή του από την Τουρκία. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Οι εκλογές προφανώς δεν θα είναι το ίδιο. Εγώ θα επιμείνω στο ίδιο που έχω πει και άλλες φορές μιλώντας μαζί στην εκπομπή σας, ότι εγώ βλέπω μακροπρόθεσμα την με αμερικανική και γαλλική παρέμβαση με το ζόρι η Λιβύη να καταλήξει με την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ώστε εκ των πραγμάτων να κληθεί το δικαστήριο να κρίνει και την νομιμότητα του τουρκολιβικού μνημονίου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή, ένας πολύ σωστός τρόπος, αρκεί να μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία για να λυθεί αυτό το ζήτημα με την Τουρκία. Είναι το πρώτο βήμα αυτό, και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα και στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, αν εμπλακεί πιο ενεργά η Ελλάδα και δείξει ζωηράδα, μπορεί να προκύψει και αυτό που θα λέγαμε στα εισαγωγικά το τυρί για τους Τούρκους, ώστε να μπορέσουν να καταπιούν τη συμμόρφωσή του με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και έχω πει ξανά, με όλο το ρίσκο και τις κατηγορίες που αντιμετώπισα, ότι η περιοχή του Καθελορίζου, το ποια θα είναι η επίρρεια του συμπλέγματος στη χάραξη των ΑΟΣ, ποια θα είναι η επίρρεια που θα αποδοθεί από κάποιο δικαιωτικό μηχανισμό, ενδεχομένως το Αμβούργο, θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα και για την Τουρκία. Γιατί και στην περιοχή, θυμίζω, αν θυμάμαι καλά, πρόκειται για την κοιλάδα του Ηροδότου. Υπάρχουν σοβαρά κοιτάσματα. Οπότε η διεθνής κοινότητα, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μπορεί να υποδείξει στον Ερντογάν τι χάνει συμπεριφερόμενος με αυτόν τον τρόπο, ενώ θα μπορούσε σε μια win-win κατάσταση να ηρεμήσει η περιοχή και να αναδυθεί μια νέα αρχιτεκτονική που θα συνεπάγεται και οικονομικά ωφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Να, γιατί λοιπόν το αρχικό άρθρο που παράθεσαμε κάποια κομμάτια του σήμερα συνδέεται με όλα αυτά. Κύριε Μίχα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη. Και να συνεχίζετε την καλή δουλειά ανάλυσης που κάνετε καθημερινά και όχι χωρίς κόπο και τίμημα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, καλημέρα.